Δεν τον έκανε η μάνα τον κόμμα. Μόλις τον γεννήσει η μητέρα του, του το χαρίζει όλα το πινέλο. Το πράγμα ξεκίνησε όπως εσύ είχε εξηγήσει και από το τηλέφωνο, από την ανάγκη. Κατάλαβες. Η ανάγκη την προσωπική εδώ, του Κώστα και... Δική μου ανάγκη. Δική μου ανάγκη. Να ανταποδώσεις δηλαδή. Ευγνωμοσύνη. Γαϊδάρος. Όχι, λίγα. Έλα, στην πόλη τα κάνει, την πόλη. Έτσι, μπράβο. Που λένε ο λαός η τιμή, δεν έχει τιμή. Αυτό είναι. Και μετά τη τιμή, τίποτα δεν είναι μέσα. Και χαρά στον ποτήνε. Έτσι, λοιπόν, μετά από τη τιμή, το χάος. Ναι. Σ' όλη τη ζωή αυτό εγώ κατάλαβα. Ότι το φινάλε της ζωής είναι η τιμή. Μετά από αυτή, το χάος. Αλλά ποιος είναι έτοιμος να αποδώσει τιμή. Κάνεις. Ελάχιστο. Ακριβώς. Δεν μπορούν πρώτον γιατί φοβούνται. Φοβούνται. Και φοβούνται οι γιατί. Δηλαδή φοβούνται τι. Φοβούνται τη νύχτα, την αρκουδά. Φοβούνται την χειροβομβίδα. Τον εαυτό τους. Το κοιτάνε στον εαυτό τους στον καθρέφτη και του λένε να. Τον μουντζώνουν. Επειδή δεν είναι ευχαριστημένοι από τον εαυτό τους, επειδή είναι ανελεύθεροι. Αν ελεύθεροι ζουν συμβατικά από το πρωί που ξυπνάνε μέχρι που θα κοιμηθούν. Να μην το πω αυτό, να μην πει εκείνο κανένα, τα καταλαβαίναμε αυτά ως ένα σημείο. Έτσι. Αλλά το άλλο βρε χαμάλι, το άλλο που σου έδωσε η φύση, να σε αυθόρμητος. Τι τον έκανες, για πες μου, αυτό τον αυθορμητισμό σου. Πω, αυθορμητισμός, τι λέτε. Ναι, θορμητισμός. Τι λέτε αγαπητέ μου. Μα δεν είσαι από αυτό. Τι σημαίνει τώρα. Άλλα στο μυαλό, άλλα στο στόμα, άλλα εδώ, άλλα εδώ, άλλα εδώ. Όχι τίποτα. Όλα εδώ. Όλα εδώ στο χέρι. Και έτσι. Έτσι. Όχι εδώ το χέρι, εκεί. Για να το δουλειώμενο. Το χτύπησε. Να πάρω τα δικά μου. Τώρα δεν βρεθεί αυτή η δέσμη για η άλλη χωρίς γελιά. Δίχως γελιά. Γιατί σε αυτά που είδα κάτω τα... τα... πρόσωπα που έχει γραφείς, έχεις βάλει το φως να ανεβαίνει από πάνω, από κάτω προς τα πάνω. Από πάνω για τα κάτω. Εκείνο είναι από κάτω προς τα πάνω. Αυτά κάτω. Για άπρος και καλά, γιατί έχεις να κάνει με σκατό εδώ πέρα. Εμένα. Της οτυπίας στην αυτήν, να πούμε, στο
το Λέντο και είδα τον. Θεοτοκόπουλο. Θεοτοκόπουλο και έγινε καβγά εκεί με έναν για την καταιγίδα. Το Τολέντο φορά καταιγίδα. Και τι έγινε καβγά. Θα το πω μετά. Γιατί μπορεί να τσακωθούμε από τώρα. Το φως εννοείται αυτό, το φως ή το φως του πίνακα. Το φως του πίνακα εννοεί. Κοίτα, μου βάλει από κάτω, από πάνω. Το πρόσωπο πρέπει να γίνει σαν τα, σαν τα μούτρα, έτσι. Εννοείχαμε. Όπως θέλω εγώ να σε κάνω. Έτσι, όπως είσαι. Όπως θέλω εγώ. Έτσι, έτσι, ένα ζωγράφος δεν ζωγραφίζει τίποτα άλλο παρά μόνο τον εαυτό του, ξέρεις. Ένας είναι μόνο. Όλοι. Λοιπόν, εσένα το πώς πέφτει έτσι. Ενώ στον κύριο, πώς το λένε, τον καθηγητή της ιστορίας. Τον Σακελαρίου. Και σωστό είναι. Γιατί ο κύριος Σακελαρίου είναι από όλους όσους έχει ζωγραφίσει, να πούμε, χωρίς ο ένας πιο κόπανος από όλους. Ευγενέστατος. Ευγενέστατος, βέβαια. Ενώ εγώ δεν καθόλου ευγενή. Να μου λες. Ναι. Και όμως από ευγενή. Άλλο ευγενής, άλλο ευγενικός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλη. Πάμε. Κύριε το δυνάμιο σου, Κύριος ο Θεός μου, αξίως σαν αυτή δύναμη λέει σου και φυτάφη τη στιγμή τα λέει και μετάσου την πόλη πάντα για τη σωματή. Βοήθησου τον φίλο σου του τόπου εγώ σύρευς. Και είπε με τα μαθήρια που θα πήγε από όλα πάντα για τα λέει.
Γιατί ήταν αφιές αυτά τα πολλά όπως λέω τώρα. Για γονιού. Ναι. Το φαζέ δικιά μου δεν είναι στάνταρ. Αλλάζει κάθε δύο λεπτά. Ναι. Πρόσεξε. Έτσι. Πρόσεξε. Ναι. Δεν ξέρω εγώ για όλους τους ανθρώπους. Κοίτα, ήδη να σου το πω για να το γνωρίσει. Εγώ έχω έτοιμο όραμα. Έτοιμο όραμα. Ήδη έχω έτοιμο όραμα. Μακάρι. Δηλαδή αυτό που ζωγραφίζω τώρα. Είναι αυτό που έχει λάβει το όραμα. Είναι ήδη έτοιμο. Στο κεφάλι. Δεν υπάρχει λόγος να το άλλο που λένε να ψάχνω. Απ' την αρχή άμα δεν το δεις, δεν βλέπεις τίποτα. Ναι. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος. Πρέπει πρώτα να έχεις έτοιμο όραμα. Άποψή μου. Δηλαδή όραμα. Όραμα δηλαδή. Προσωπικό. Θα σου πω. Θα σας το πω. Στην αρχή όταν κοιτάμε τι κάνουμε, μια απλή οπτική είναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Μεταφέρομαι στις αισθήσεις αυτήν την οπτική. Αλέφεται, ας πούμε έτσι όμως. Καταλαβαίνω. Αλέφεται. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι λέει. Έτσι, μπράβο. Και ζωγραφίζω με αυτό που ήδη είναι αλεσμένο. Αυτό που ήδη είναι αλεσμένο. Αγνοώντας. Την οπτική για την πρώτη. Μπράβο, Γιώργο, ωραία κάθεση. Πολύ όμορφα κάθεση, Γιώργο. Είσαι ο τελευταίος που μου προγραφείς. Μην το λες. Αμέσως, και μάλιστα είσαι και πόνος. Ευχαριστώ, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ.
Ψέματα δεν είναι αυτά. Την αγάπη σου. Μην το λες. Μην το λες. Εδώ έχουμε ζήσει μαζί. Αχ. Μην το λες. Μια ζωή είμαστε εδώ δίπλα. Μια ζωή εδώ. Έτσι. Άλλοι δεν μας λένε καλημέρα, κύριε. Άσχε. Τα κύρια μας. Πάλι φίλοι είμαστε, αλλά δεν μας λένε καλημέρα. Τα κύρια μας. Θα πάρω τούρλα. Πάλι δεν μας λένε αφού. Τι δεν μας λένε, ή εμείς δεν τους λένε. Ε? Αυτή. Ε. Ποιος αγαπάει αυτούς. Τι μου λέτε, τι μου λέτε. Αδεύσουλα, άρεσε. Δεν τους αγάπησε αυτούς ποτέ. Καλημέρα δεν τους λέμε. Καλημέρα όλα τους λέω. Εσύ να πού και την αντίθεια δεν λες και σε πολύ κόσμο καλημέρα. Αυτό να μου πεις. Α, καλά. Αλλά όταν έχω έτσι, όταν αγαπάω όμως τι λέω. Δεν τη λέω. Μπράβο. Βγαίνει από μέσα. Μπράβο. Έτσι. Αυτό είναι. Κάτω λίγο το κυνηγημένο, έτσι είχα πάντα. Αυτό είναι. Έτσι. Ωραία αυτή την κουβέντα που λες με τη μά. Ψέματα σου πω. Έτσι. Τώρα πια δεν είναι η ηλικία των ψεμάτων. Έτσι. 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 Το γενικό είναι απολογισμό. Ναι, λοιπόν, στο πολιτιστικό κέντρο τι ήταν 20 χρόνια. Α, ναι. Ένα πολύ. Με κόσμο μέσα μου, αν κάτσε εδώ, ρε, να δεις. Α. Αν μόνο αυτό το μιζέρο. Αμέσως θα κάνω. Και ήταν μια νικάρα. Ναι, νικάρα. Ναι, 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 παλιά. Ναι, ναι, παλιά. Και τα χάλετε, τα χάλετε. Ποιος το έκανε όμως σε το κέντρο. Εσύ το. Άμπρα. Ξέρω. Κι άμα δεν το έκανες εσύ. Άστα, πολλά κάνα. Λίγα μείνανε και πολύ λίγα. Δεν είναι. Θυμηθήκαν. Άστος. Άστος. Άντως, κατάλαβαν τώρα όμως, δεν κοίταζε το πρόεδρο, όχι για μένα. Κατάλαβαν. Βέβαια, όχι για μένα μόνο. Όχι για μένα. Όχι μόνο για μένα, δεν μιλάω για μένα. Κατάλαβαν. Ού, είναι βέβαιος. Τη φορά αυτή είναι βέβαιος. Κατάλαβαν και τουλάχιστον δεν ανακατώνονται. Δεν λένε δηλαδή άλλες μαλακίες. Όπως λέγανε, παλιά. Ού, αν έλεγαν τι. Εμένα η γνώμη μου είναι μπα, στοπ. Μη μου πεις να έχεις εδώ από αυτό. Ναι. Η ίδια άποψη ο άνθρωπος. Το κάθαρμα. Ποιος λέει Πικάσο, αυτός να αφήσει το ένα το μάτι έτσι και το άλλο έτσι. Τι να σου πω, λέω, είσαι λέει υβριστής. Τι είμαι, μου λέει. Λέγω υβριστής και ήτανε καθηγητής του Αριστοτελείου. Καθηγητής του Αριστοτελείου, εσύ είσαι, λέω, καθηγητής. Και το άλλο έτσι έπρεπε να γίνει, λέω, 90, λέω. 90. Και δεν είχε, λέω, το μυαλό σου πηγάς. Έτσι. Και εγώ το είπα πάλι και τι λέω την κουβέντα. Ποια είναι λέει, όλη σας η δικιά σας η δυστυχία. Μου λέει ποια. Ποια έχετε ξεπερνάσει λέει όλοι το μέτρο. Όλοι. Σύσσωμοι. Το μέτρο που μας το έδωσε ο Κύριος και αυτή εδώ η όμορφη φύση μας το έδωσε να το έχουμε συνεχώς εδώ στο χέρι. Μην κάνουμε λάθη. Εννοώ κλίματα.
Κάνουμε λάθη, αλλά όχι εγκλήματες. Κάνεις ένα έγκλημα. Μα τόσο όλο δεν κάνω. Με την γραβούπλικα, με την γραβά, τι να τα κάνεις όλα αυτά. Α, έχεις γραβούπλικα, γραβάτα και άλλες μαλακίες. Καταρχήν δεν σου έφτιαξε λόγω δικά σου τίποτα. Τι σου έκανε να πεις. Για φέρεις. Που έκανε το μάτι της άλλας, άστο να δεν έχεις δουλειά. Αν και έπρεπε λόγω, η δουλειά σου να είναι λόγω οπωσδήποτε δικής. Τώρα πολιτικά δεν έχεις λέω αυτό το δικαίωμα. Είσαι από τα 60-70. Έτσι. Έτσι Γιώργο. Μετά τα 60-70 δεν στο κάνουμε κύριε Σύρε το μάθημα. Θα είσαι να στο κάνω το μάθημα, ένα εκατομμύριο το μάθημα. Την ώρα. Τόσα τα μειωτά σου. Χαμένε, χαμένε. Κοριάκι. Σε μάνα νοτικά σου. Ας το λύσει. Ας το λύσει, παδερφέ. Τι σου κάνει νοτικά σου. Σου βγάλε τα μάτια. Ας το λύσει, λοιπόν. Έτσι. Σε περνάνε όλοι το μέτρο Γιώργο. Όλοι όσο κόσμος. Γιώργο μια νέα. Τι λέω μάρι. Τι με αφήνεις μόνο και λέω. Τι με αφήνεις και λέω Γιώργο. Τι με αφήνεις και λέω Γιώργο. Σε ένα μιλιό.
Ελληνικά έτσι λέει.
Έχω δουλειά. Θες τίποτα? Α, ωραία. Τι είναι, πρέπει να κατέβω εγώ, μήπως. Ε? Να κατέβω εγώ. Ε? Να κατέβω εγώ, λέω. Ένα θερμάτους τώρα, ώρα είναι αυτή τώρα. Ένα τράβος, να γίνω εγώ από αυτή. Μην κουνιέσαι εσύ από εκεί εγώ, Γιώργο, εγώ, έτσι. Όχι, δεν μου. Μην μου χαλάσεις εσύ είναι τυπόζα, έτσι. Όχι. Ε, πώς θα σηκώ, θα μας το δω να δω και το έχεις κάνει και το... Όχι. Να μην σας καλάσω, να μην σας ανάψω την περιέργεια, αλλά είναι ένας κυψόπουλος, αυτό που βλέπω εγώ. Θυμάμαι λοιπόν τις συζητήσεις που κάνατε τότε, δημόσιες συζητήσεις μέσα στα πλαίσια της εταιρείας λογοτεχνών. Εκτιμέντρες. Με χωριστέ. Εκτιμέντρες. Που γινόταν στο εμπορικό εκμεριτήριο. Α, μπράβο, ναι. Τους είχα παρακολουθήσει όλες, γιατί έτσι αγαπούσα την ποιήση. Και θυμάμαι έτσι τις θέσεις σας, οι οποίες ήταν τολμηρές εκείνη την εποχή. Πολύ τολμηρές, θα έλεγα. Θες κάπου για να μου τώρα. Όχι, όχι, με συγχωρείς κιόλας, έτσι. Θα βλέπουμε τώρα. Δεν θα έρθει. Ναι, ναι. Ναι, ρε παιδάκι μου. Το ίδιο. Το ίδιο. Θες μου να δάσω εκεί, να δάσω. Ναι, βέλα, βέλα.
Βασίλη. Ε, καλά είστε τη Γιάννα. Πολύ, πολύ καλά. Ωραία. Thank you.
Μια προεκτιμία, ένα πράγμα.
Τι γίνεται στον κόσμο. Και άλλο να είσαι ήταν τότε. Και στις ήταν. Όχι αυτό. Μέσα στο κράτος ήταν και ο κοσμόφωρος. Οχ. Ο Δήμαρχο. Μη μου πεις. Α! Παιδάκι. Στον κοσμόφωρος ήταν. Ναι. Δήμαρχο. Αυτό το αγοράκι, το κορσέκι ήταν άρρωστο. Από... Έτσι. Άρρωστα ήταν. Πόσα αντιβιωτικά έχει πάρει. Δεν ξέρω, η μαμά του ξέρει. Δεν το προσέγετε λίγο. Για να ψες. Τι λέει ο κύριος Κιτσόπουλος. Ναι. Ότι είναι άρρωστο, να βοηθά. Ότι βήκα. Ναι. Βήκα έχει, βήκα. Έχει μείνει ο βήκα. Θα περάσει, δεν κάνει. Γιάννης είναι όμως μεγάλος γράφος.
Είναι με το σχέδιο είναι κάτι τέτοιο που την ώρα δεν έχει αυτό το πράγμα. Αυτό το σπάσιμο το θανατερό που έχει. Δεν είναι το αυτό το σπάσιμο το θανατερό. Ναι, εδώ. Που είναι ο άξονας αυτήν εσύ. Είσαι εσύ. Είναι σπάσιμο. Εσύ είσαι. Εσύ είσαι. Ωραίος. Μπράβο για μου. Εσένα ρε. Εσένα μπράβο. Να ζεις χιλιά χρόνια. Όπου. Δεν πιο καλά τα ράπεσκα. Ναι, είναι τα καλά μου. Είναι τα καλά. Ναι, τα καλά. Το γυρίσω ένα λεπτό ανάποδα. Ένα λεπτό. Μπράβο για μου. Αλλιώς αυτό, αν δεν ήταν έτσι όπως
θα πετούσε. Ούτε δεν θα πέρα, το πετάει. Όχι, θέλω να πω, θα ήταν μετέωρο. Καλά, ναι, αλλά δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε. Και μην κοιτάς τώρα που με ανάγκασε να το βλέπω ανάποδα. Όχι, θα το βάλω εσύ να το βλέπεις τώρα. Ήρθε λίγο. Γεια σου, γεια σου, μεγάλη. Μόλις το ζωγράφισα, μου πέθανε. Σε 20, σε ένα μήνα μου πέθανε. Και μου το πήρανε. Και αυτό το γεροντάκι που βλέπεις εδώ, το πήραν κάπου. Ναι. Και κάνανε ένα νεκρό μέσα στο γάσα, που νόμιζε ότι έβλεπε στον αρχιεπίσκοπο τον Αθηναγό το φουσκώσαν. Και ο Νικολάκης ο φίλος μου να πούμε, πήγε εγώ εκεί, τον Γερκυσέ, και τον είχαν ανοιχτό. Και τον είχαν ανοιχτό και πήγε εγώ να πούμε και φύσα τον πετύχη στο πρόσωπο. Πάμε το οποίο δεν είχε σύνδεσμο ποτέ ίσως, μακράν να ήταν σε κυρία. Μπορεί να τα φοβάμαι. Τι να φοβάσαι. Δεν ήταν φωσκός τον άνθρωπο. Γιατί δεν. Να, αυτός είναι πίνακα. Αλλά δεν είχε πεζίξει σε δύο πίνακα. Μπράβο, Λούστα. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όταν το ζωγράφισα, έμεινε όρθιος έτσι στην πρώτη μου. Τώρα το έκανες αυτό, Λούστα. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Το έχει πιάσει, πεζίξει. Πεζίξει αυτό που ήταν, όχι αυτό που φαινόταν. Αυτά τα ποδαράκια που έκανε, που πηδούσε ο Μίλιξ. Άρα Νικολάκη, με αυτήν την τέχνη κύριε, να κρατήσει τον άνθρωπο σε εκείνο που ήταν, που έχει το ρεαλισμό και τους αντιμάτες. Ποιος είναι, τι είναι αυτό, τίποτα δεν είναι. Αυτό που λέμε, που είπες τώρα, είναι όπλο κενών. Έτσι, ένα άλλο άνθρωπο αυτή. Αυτή είναι άνθρωπο. Κουστούμια, με ραβάτες και με τίτλους. Τι το θες το τίτλο, τι το θες το τίτλο, ρε βλάκα, αφού είσαι ασυχείο. Δεν μου λες ένα πράγμα. Πες μου. Τι λες. Όλη η σειρά είναι έτσι. Όλη. Γιατί είδα τέτοιο ανάλογο έχει και ο ροπατής ο φίλος. Όλη, όλη η σειρά είναι. Δηλαδή δεν κάνει εγώ να το λέω. Δεν μοιάζω με το... Με το βαχόπλο. Ωραία αυτό. Δεν μοιάζει λέει.